υπέθετε κανονικά τη μισθοδοσία στην τράπεζα, όμως μετά εκβίαζε με απόλυση τους υπαλλήλους του, ώστε να του επιστρέφουν πίσω σχεδόν τα μισά. Αυτά καταγγέλουν τρεις εργαζόμενοι σε βάρος ξενοδόχου από την περιοχή των Μαλίων, ο οποίος μάλιστα συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στα χέρια. Για την υπόθεση αυτή, τρεις εργαζόμενοι και ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων κατέφυγαν στην ασφάλεια, όπου στήθηκε η επιχείρηση για τη σύλληψη του ξενοδόχου. Αυτές τις αστυνομικές παγιδεύσεις τις συναντάμε σε ποιες περιπτώσεις? Σε υποθέσεις ναρκωτικών, σε υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν συναντάμε σε πλημεληματικές πράξεις. Είναι η πρώτη φορά στα όσα χρόνια δικηγορώ που βλέπω λοιπόν σύσσωμη ασφάλεια Ηρακλείου να γίνεται μια τέτοια επιχείρηση σε έναν άνθρωπο που δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δικαιοσύνη. Η σύλληψή του με 500 ευρώ στα χέρια προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με τη συνηγορό του να μιλά για πλεκτάνη και σκοπιμότητες, υποδεικνύοντας ως ενορχιστρωτή τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ηρακλείου. Εμείς επιθυμούμε την ποινική δίωξη και ό,τι λέει η νομοθεσία. Εμείς συντονισμένα με τους εργαζόμενους, με την υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου, καταγράφηκε το γεγονός. Και τουλάχιστον να υπάρχει ένας παραδειγματισμός για τους υπόλοιπους. Δεν μπορούν κάποιοι να σελγούν εις βάρος εργαζομένων. Σε βάρος μάλιστα τόσο των υπαλλήλων όσο και του Νίκου Κοκολάκη, η συνήγορος του ξενοδόχου κατέθεσε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, κάνοντας λόγο για συνδικαλιστικές σκοπιμότητες. Ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής επιθυμεί να δώσει μια δημοσιότητα και να αποδείξει τον ενεργό του ρόλο εις βάρος των συμφερόντων του εντολέα μου. Επαναλαμβάνω ότι ήδη έχει ασκηθεί μήνυση και κατά του συγκεκριμένου ως υποκινητή, ως ηθικού αυτούργου. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Ο ξενοδόχος, που αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε τελικά στο αυτόφορο με την κατηγορία της πλημεληματικής εκβίασης. Φτάνοντας στο δικαστικό μέγαρο για να παραστούν στο αυτόφορο ως μάρτυρες, ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων πληροφορήθηκαν για τη μήνυση και την αγωγή. Οι αντιδράσεις υπήρξαν εξίσου σφοδρές και από την πλευρά των συνδικαλιστών, που κάνουν λόγο για απόπειρα εκφοβισμού. Εντάξει, πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα όταν έμαθα ότι μου κάμανε μήνυση. Εμείς κάναμε το αυτονόητο σαν θεσμικό σωματείο ξενοδοχοπαλλήλων που αντιπροσωπεύουμε όλους τους εργαζόμενους. Τέτοια γεγονότα τα καταδικάζουμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να έρθουν όλοι οι εργαζόμενοι να καταθέσουν στην ασφάλεια, και ήδη σήμερα έχουν έρθει αρκετοί. Είναι ντροπή και άδικο το 2022 που δεν μπορούν να βρουν οι ξενοδόχοι εργαζόμενους για να στελεχώσουν τα ξενοδοχεία τους, να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς τα καταδικάζουμε από τη μεριά μας και είναι πραγματικά θράσος του εργοδότη να κάνει και μήνυση στο σωματείο. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα, με τις δύο πλευρές να προετοιμάζονται, όπως φαίνεται, για ολομέτωπη σύγκρουση. Εγώ καλώ τους εργαζόμενους, τέτοια περιστατικά τα καταγγέλνουμε, μην τα αφήνουμε, γιατί δεν φτάνει μόνο να εργαζόμαστε, πρέπει να προστατεύουμε και την αξιοπρέπειά μας, αλλά και αυτά τα λιγοστά χρήματα τα έχουν ανάγκη, γιατί να τα επιστρέφουν στο εργοδότη τους ενώ είναι δικά τους.